και σε κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά σημαντικό, στην αιμονή, στη θεσμικότητα που επέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσπάθησε, αν και πολλοί του πρότειναν να ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο, ακολούθησε τον δύσκολο δρόμο και βλέπουμε ότι το πέτυχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, ο οποίος μας χειροδότησε την απλή αναλογική, φαίνεται ότι τιμωρήθηκε γι' αυτό. Επομένως, σήμερα βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα, μετά από τη γιορτή αυτή τη μεγάλη που βιώσαμε την Κυριακή, και θέλουμε να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μακριά από αλαζονικές συμπεριφορές, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. 25 Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά, ο αγώνας μας πρέπει να συνεχιστεί. Επομένως, δεν θέλουμε, η γιορτή βεβαίως συνεχίζεται στο μυαλό μας, αλλά ο αγώνας πρέπει να είναι ακόμα πιο εντατικός. Αυτό θα ζητήσω και εγώ στη συνεδρίαση που έχουμε προγραμματίσει για την Παρασκευή, που μας έρχεται, όπου ουσιαστικά θα πω ότι ξεκινάμε από το μηδέν, ξεκινάμε με άδειες κάλπες. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους εκλεγέντες βουλευτές, τον Γιάννη Παπά, τον Μάνο Κόνσολα, τη Μίκα Ιατρίδη και τον Βασίλη Ψηλάντη, τον Αντώνη τον Γιαννικουρή, την Κατερίνα την Εμμανουήλ και την Ελευθερία τη Λίτσα Αυτακλάκη, που έδωσαν έναν καταπληκτικό αγώνα, και τους εκλεγέντες βουλευτές, τον Γιώργο Νικητιάδη και τη Χρύσα Καραγιάννη βεβαίως. Και να πω ότι θα εργαστούμε όλοι ενωμένοι στη Νέα Δημοκρατία για μια μεγάλη νίκη την 25η Ιουνίου. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους προσπάθησαν για να φέρουμε εις πέρας αυτή την πολύ απαιτητική εκλογική διαδικασία. Προσπάθησαν πάρα πολύ τα μέλη της ΔΕΠ Δωδεκανήσου, όλοι οι πρόεδροι των τοπικών και τα μέλη των οργανώσεων, απ' άκρης άκρη, οι εθελοντές μας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στελεχώνοντας τις κάλπες, η πρόεδρος της ΟΝΕ Δωδεκανήσου, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ, επίσης ο κύριος Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ορίστηκε πρόσφατα υπεύθυνος εκλογικών αντιπροσώπων και διεκπεραίωσε με μεγάλη, πιστεύω, έδωσε το καλύτερο του εαυτό σε αυτή τη διαδικασία που ήταν απαιτητική. Και βέβαια δεν θέλω να ξεχάσω την κεντρική διοίκηση, η οποία είναι πάντα στο πλευρό μας, σε όποιες απορίες είχαμε, σε όποια προβλήματα μπορεί να παρουσιάστηκαν στη διαδικασία, όλη η κεντρική διοίκηση, ιδιαίτερα όμως η γραμματεία οργανωτικού, με τον γραμματέα οργανωτικού τον Στέλιο Κονταδάκη, τον αναπληρωτή γραμματέα Θέμη Καρινιωτάκη και βεβαίως όλα τα στελέχη του κόμματος.